Λοζίκος, σήμερα στην πλατεία, λόγω αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η Τετάρτη Οκτωβρίου. Ο Λοζίκος σήμερα αποφάσισε να κάνει ένα διήμερο δραστηριοτήτων. Το πρωί είμαστε εδώ στην πλατεία με μερικά ζωάκια και μοιράζουμε φυλάδια ενημέρωσης, κυρίως για τους υπεύθυνους ιδιοκτήτες. Τι πρέπει δηλαδή ένας ιδιοκτήτης ζώου να κάνει για να μπορέσει να θεωρηθεί ότι είναι σωστός απέναντι στα ζώα του, ως προς την ανατροφή του ζώου. Παράλληλα, έχουμε φέρει και μερικούς μικρούς φίλους οι οποίοι είναι προς υιοθεσία. Ζουν στον δρόμο. Γι' αυτό δεν είναι και πολύ περιποιημένοι, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία ζουν στον δρόμο. Και αναζητάμε σπίτια και οικογένειες αυτά τα σκυλάκια. Είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους και ελπίζουμε κάποιος να ενδιαφερθεί ίσως και μέσα από τη τηλεόραση. Το διήμερο λοιπόν που έχουμε αποφασίσει των εκδηλώσεων να κάνουμε, πέρα από τη σημερινή εκδήλωση την πρωινή, το απόγευμα σε συνεργασία με τα ανομολόγητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα κάνουμε μια εκδήλωση μαζί με τους φοιτητές, όπου και εκεί θα μοιράσουμε φυλάδια και θα μιλήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να καταλάβουν τι σημαίνει υπεύθυνος ιδιοκτήτης. Γιατί στόχος ουσιαστικά του συλλόγου είναι ότι από μικρή πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που μπορεί να έχει μια υιοθεσία. Την δεύτερη ημέρα, Παρασκευή, ζητήσαμε από διάφορους ευαισθητοποιημένους καταστηματάρχες της πόλης να ενισχύσουν το έργο του φιλοζωικού, δείχνοντας και εκείνοι με τη σειρά τους ότι ενδιαφέρονται για το πρόβλημα που υπάρχει με τα αδέσποτα σκυλιά και τις υπεύθυνες υιοθεσίες που οφείλουμε να κάνουμε. Τα μαγαζιά τα έχουμε αναρτήσει στην αφίσα, έχουν βγει αφίσες και υπάρχει και στο Facebook μια σχετική ανάρτηση. Θέλω προσωπικά να τους ευχαριστήσω όλους. Είχε ξεκινήσει πέρσι με την Κυβωτού Θοδωρή μια τέτοια παράξη με 3 μόνο μαγαζιά. Φέτος, λίγο βιαστικά, καταφέραμε να έχουμε περίπου 20-20 κάτι. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα επεκτείνουμε τη γάμα και των μαγαζιών με τη λογική του ότι θέλουμε να δείξουμε ότι είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Γιατί τα αδέσποτα όντως αφορούν όλους τους πολίτες. Έχουμε όλη υποχρέωση να τα ταΐζουμε, έχουμε όλη υποχρέωση να τα προστατεύουμε. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγουν και αυτά μια οικογένεια. Βέβαια, η πρώτη υπεύθυνη πράξη ενός ανθρώπου που αγαπάει τα ζώα είναι να στηρώσει το ζώο, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει αδέσποτα. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουν φυτρώσει. Έχουν δημιουργηθεί από ανεπιθύμητες γέννες και μετά απλά εγκαταλείπουν. Η κατάσταση στοιχείο πώς είναι με τα αδέσποτα? Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή τα φιλοζωικά σωματεία φροντίζουν περίπου 300 ζώα, τα οποία βρίσκονται είτε στο δημοτικό καταφύγιο, είτε στη Σκευωτού του Θοδωρή το καταφύγιο, είτε σε σπίτια φιλοξενίας, είτε κάποια στον δρόμο. Ξεκάθαρα. Και στον δρόμο δεν είναι λίγα. Απλά είναι αγέλες, τις οποίες έχουμε περιορισμένες σε σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι προστατευμένα από διερχόμενα αυτοκίνητα ή από οτιδήποτε. Αλλά γενικά το πρόβλημα δεν είναι λίγα. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν επειδή μαζεύουμε τα αδέσποτα και δεν κυκλοφορούν πολλά, δεν καταλαβαίνουν και οι ιδιοκτήτες που αφήνουν τα σκυλιά τους να γεννάνε ότι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα.